εμφάνισης του βίου του. Κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτιστικές, ακόμα και ψυχαγωγικές. Για τον λόγο αυτό, η Ιερά μας Μητρόπολη, τιμώντας τον κάθε χρόνο με τα Παύλια, δεν περιορίζεται μόνο σε θρησκευτικές τελετές, αλλά μέσα στο γενικό πρόγραμμα των Παυλίων εντάσσει διάφορες πολιτιστικές, επιστημονικές, ψυχαγωγικές και ιστορικές εκδηλώσεις, όπως και η σημερινή. Ο γενικός τίτλος των 19ων Παυλίων, τα οποία διεξαγάγουμε φέτος προς τιμή του Αποστόλου Παύλου, είναι «Διακονία και Εξουσία». Και σήμερα τιμούμε με την παρούσα εκδήλωση έναν διάκονο της ιστορίας και της λαογραφίας, τον εσκάτους κυροθωτηθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Άρχοντα Ιερομνήμωνα, κύριο Μανώλη Βαλσαμίδη, του οποίου την παρουσίαση του βιβλίου «Η πάλι της Νάουσας με τον Αλή Πασά και οι ξένες δυνάμεις» θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Πριν όμως, από τη διαδικασία της βιβλιοπαρουσίασης, παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο να απευθύνει τον χαιρετισμό. Αγαπητοί πατέρες, αξιότιμοι αναπληρωτάτες δημάρχου, εντυμολογιότατε άρχων, αγαπητοί μου αδελφοί, η ζωή των ανθρώπων και των λαών, στη ζωή των ανθρώπων και των λαών, δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό από την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι όχι μόνο το παρελθόν των ανθρώπων, αλλά και το μέλλον τους. Χωρίς τον πλούτο της ιστορίας και χωρίς τα διδάγματά της, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει ελπίδα και πρόοδο. Εντρυφώντας λοιπόν και εμείς την ιστορία αυτού του τόπου, ο οποίος ανέδειξε ήρωες και μάρτυρες, που έγραψαν με την ανεξίτηλη μελάνη του αίματός τους το όνομα της Ναούσης στις δέλτους της παγκόσμιας ιστορίας για τον ηρωισμό και τη γενναιότητα των ανδρών και των γυναικών της, παρουσιάζουμε στην απόψινή πρώτη εκδήλωση των 19ων Παυλίων ένα σημαντικό βιβλίο του συμπολίτη μας, ιστορικού κυρίου Εμμανουήλ Βαλσαμίδη. Ο κύριος Βαλσαμίδης, ο ακούραστος ιστορικός της πόλεως μας, που προσφάτως τιμήθηκε και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την προσφορά του στην τοπική εκκλησία και την πόλη της Ναούσης, στη συνέχεια μια σειρά σημαντικών και πολύτιμων για την ιστορία της ηρωικής πόλεως της Ναούσης μελετών και μονογραφιών, πλούτησε την ιστορική βιβλιογραφία για την πόλη μας με ένα νέο βιβλίο του, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με τίτλο «Η πάλι της Ναούσας με τον Αλή Πασά και οι ξένες δυνάμεις». Το βιβλίο αυτό, καθώς πολυετούς ερεύνης στα αρχεία του διαβόητου Αλή Πασά, αλλά και της αγάπης του συγγραφέα για την πόλη του και όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της σε χρόνια δύσκολα και σκοτεινά, διερευνά όλα τα γεγονότα μέσα από τα οποία διεκδίκησε η Ναούσα την αυτονομία και την ελευθερία της, αλλά και τον ρόλο και τις διεκδικήσεις του Αλή Πασά, ο οποίος ωρέγεται τον πλούτο αυτής της πόλεως και ήθελε πάση θυσία να την καταλάβει. Οι ελάχιστα μέχρι σήμερα γνωστές πτυχές της ιστορίας της Ναούσης αυτή την εποχή, λίγα χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση και τη Μεγάλη Καταστροφή, περιγράφει γλαφυρά αλλά και απόλυτα τεκμηριωμένα ο συγγραφέας, χαρίζοντας σε όλους μας, ειδικούς και μη, ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο και ένα διδακτικό και ευχάριστο ανάγνωσμα.
Δεν θα επεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο, το οποίο θα παρουσιάσουν σε λίγο ειδικοί, αλλά ήθελα μόνο να συγχαρώ τον ακάματο συγγραφέα και να του ευχηθώ να συνεχίσει να εντρυφά στην ιστορία και να επιτρέπει και σε μας να εφρενόμεθα με τους καρπούς των κόπων του. Ευχαριστώ. Το βιβλίο του κυρίου Μανώλη Βαλσαμίδη, πάλι της συνάδουσας με τον Αλή Πασά και οι ξένες δυνάμεις, θα μας παρουσιάσουν απόψε τρεις εκλεκτοί συμπολίτες μας και άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αθανάσιος Νίκου, διδάκτορ θεολογίας, ο αρχιτέκτης κ. Αλέξανδρος Οικονόμου και ο φιλόλογος κ. Πέτρος Παΐδης. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, εντιμολογιότατε άρχον, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα των πολλαπλών εκδηλώσεων των 19ων Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Απευθύνομαι το χαίρετε στους συνδετημόνες του απόψινού Πνευματικού Συμποσίου και σε όλους τους εραστές της Σοφίας. Είναι γνωστό ότι απόψε βρεθήκαμε επί το αυτό, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, προκειμένου να ασχοληθούμε με την παρουσίαση ενός νέου πονήματος του συμπολίτου μας, συγγραφέως κυρίου Εμμανουήλ Βαλσαμίδη, άρχοντος ιερομνήμονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με στόχο μια όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των γραφωμένων στο βιβλίο αυτό. Πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο Σεβασμιότατος, διακρίνοντας την πολύπλευρη και πολιτή δράση και την προσφορά του κυρίου Εμμανουήλ Βαλσαμίδη στον πολιτισμό και τα γράμματα, τον εχειροθέτησε εις άρχοντα ιερομνήμονα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας την Κυριακή 1ης Χριστού Γεννήσεως, 23 Δεκεμβρίου του 2012, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονος, η παρουσίαση αυτή εντάχθηκε μέσα στις εκδηλώσεις των Παυλίων, οπότε και λαμβάνει μεγαλύτερη επισημότητα. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο και οι τρεις παρουσιαστές και ο συγγραφέας. Για την συγκεκριμένη παρουσίαση υπήρξε μια γόνιμη συνεργασία ημών των τριών, του εκλεκτού αρχιτέκτονος και περί την σοφία ανασχολουμένου κυρίου Αλέξανδρου Οικονόμου, του αγαπητού φιλολόγου και εμπείρου στο αντικείμενο του λόγου κυρίου Πέτρου Στοίδη και του ομιλούντος. Ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επικουρία είναι κατόρθωμα του κυρίου Στοίδη. Τον ευχαριστούμε. Η παρουσίαση του τόμου λοιπόν θα γίνεται εκ περιτροπής προκειμένου να αποφευχθεί η μονοτονία του ενός. Εκ μέρους των άλλων δύο συμπαρουσιαστών και εμού προσωπικώς, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον κύριο Μανώλη για την εμπιστοσύνη του στα πρόσωπά μας για άλλη μία φορά. Όμως,
από μια παρουσίαση μετρημένη με την κλεψίδα στο έργο του Εμμανουήλ Βαρσαμίδη, δεν μπορεί βέβαια να απαιτήσει κανείς ένα άνετο αντίκρισμα. Είναι τόσο πλούσιο σε περιεχόμενο, τόσο μεστό από ομορφιές και τόσο σημαντικό στο σύνολό του το έργο αυτό, ώστε κάθε πρόχειρο αντίκρισμά του θα έμοιαζε με ανεβλάβιο. Αν όμως δεν είναι βολετό σε τόσο στενό πλαίσιο να χωρέσει μια τόσο απαιτητική προσπάθεια, θα ήταν χρήσιμο ίσως, αφήνοντας το έργο να μιλήσει σε λίγο μοναχό του, να πασχίσουμε να προσδιορίσουμε με λίγες γενικές γραμμές το ιστορικό πνεύμα του δημιουργού του. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα βιβλίο ιστορικού περιεχομένου που εκδόθηκε με ευθύνη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με το εξώφυλλο Εμμανουήλ Σταύρου Βαρσαμίδη, τίτλος «Οι πάλι της Νάουσας με τον Αλή Πασά και οι ξένες δυνάμεις, Νάουσα 2013». Ο συγγραφέας το αφιερώνει στους μαθητές του των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Ναούσης, των τεχνικών σχολών Κατωτέρας Μέσης, του Δευτέρου Λαπίου Λυκείου Ναούσης και τους παλαιότερους Κρίας Βρύσης και Γεννητσών. Στο εσώφυλλο υπάρχει ο στίχος του Αναστασίου Μιχαήλ Λογίου του Ναουσαίου «Η Ελλάς μενείτε και ζήσετε». Ακολουθεί ο πίνακας των περιεχομένων και στη συνέχεια το σημείωμα του συγγραφέα, όπου ο κύριος Βαρσαμίδης δίνει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει στο βιβλίο. Δηλαδή, η αδυσόπιτη 20ετής πάλι της Νάουσας με το θεριό της Υπήρου, τον Αλή Πασά, ο θρίαμβός της σε διάφορα επίπεδα, ώστε ο Αλή να πει «Το Σούλι με εγέρασε, η Νάουσα θα με φάει». Γίνεται ένα βήμα πιο πέρα από την ιστορική περιγραφή του σχεδιάσματος του Δημητρίου Πλαταρίδη, όπως μας παραδόθηκε ως ιστορία της Ναούσης από τον σχολάρχη, λυκειάρχη Ευστάθιος του Γιαννάκη, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του σχεδιάσματος. Η καινούργια ερευνητική ματιά του συγγραφέα απλώνεται στον χώρο και τον χρόνο της προεπαναστατικής εποχής, εξετάζει τα παιχνίδια των ξένων δυνάμεων, τους κεροσκοπισμούς των, που άλλοτε εμφανίζονται ως προστασία, κάποτε ναι είναι προστασία, κάποτε όχι, έχουν ουσιαστική συμβολή, αρνητική ή θετική, στις θετικές ή καταστροφικές εξελίξεις. Ο συγγραφέας απευθύνει τέλος τις ευχαριστίες του σε πρόσωπα που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του τόμου. Ακολουθεί πρόλογος του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, κ. Αθανασίου Καραθανάση, ο οποίος τονίζει ότι με το βιβλίο αυτό το κ. Εμμανουήλ Βαρσαμίδη γίνεται περισσότερο γνωστή η ιστορία της Νάουσας και μάλιστα σε μια ταραχώδη περίοδο της ιστορικής και μαρτυρικής διαδρομής της. Ο κύριος Νικόλαος Μέρτζος, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στον χαιρετισμό του στη συνέχεια, αναφέρει ότι ο συγγραφέας του έργου κύριος Εμμανουήλ Βαρσαμίδης διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική παιδεία, είναι ακάνωτος ερευνητής και σε όλη τη ζωή του έχει αφιερωθεί στην ιστορική έρευνα για τη γενέτειρά του. Στον κύριο Βαρσαμίδη, συνεχίζει ο κύριος Μέρτζος, αρμόζει ο δημόσιος έπαινος και επίσης η ευγνωμοσύνη των Μακεδόνων, ιδιαίτερα των Ναουσαίων. Ακολουθεί η εισαγωγή του συγγραφέα σε όσα θα ξετυλιχθούν στη συνέχεια, ποιες είναι οι ξένες δυνάμεις,
ο ρόλος του Καποδίστρια, τι κάνουν στην Άωσα και στην Ελλάδα οι γενναίοι και μαρτυρικοί αγωνιστές και διανοούμενοι, ποιος ο αλίπασάς της Υπήρου, τι θέλει από την Άωσα, πώς αγωνίζονται οι Ναωσαίοι, ο Ζαφυράκης και οι άλλοι, ποια τα αποτελέσματα της κινήσης όλων. Το βιβλίο συμπληρώνεται με τους παρακάτω 5 πίνακες. Πίνακας ονομάτων προσώπων, πίνακας τοπονημίων χωρών πόλεων περιοχών, πίνακας εκκλησιών μονών λοιπόν φορέων, συνθηκών αρχείων κλπ, πίνακας των χρησίμων χρονολογιών του βιβλίου και πίνακας συνδρομητών. Περνάμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου με τον τίτλο «Συναφή γεγονότα». Υπάρχει ένα μότο, μια φράση από τον στρατηγό Μακρυγιάννη, από το έργο του «Οράματα και θάματα», και περνάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια πράγματα. Κάποτε ένας νεαρός συγγραφέας επισκέφτηκε τον Άντων Τσέχοφ με σκοπό να τον παρακαλέσει να διαβάσει τα πρωτόλια του. Ήθελε να του πει ο Μέτρ τη γνώμη του πριν αρχίσει να ψάχνει εκδότη για τα κείμενά του. Ο Τσέχοφ, που ήταν γιατρός, τον κοίταξε προσεκτικά από την κορφή μέχρι τα νύχη και τον ρώτησε: «Υποφέρετε καθόλου, νεαρέ μου?» «Όχι», απάντησε εκείνος παραξενεμένος. «Μήπως σας πονάει ποτέ το κεφάλι σας?» «Καθόλου», είπε πάλι απορριμμένος ο νέος. «Κοιμάστε καλά και ήσυχα κάθε βράδυ?» «Μα βέβαια, Μέτρε», είπε ο νεαρός. «Δεν έχω καμιά ανησυχία. Αλλά δεν ήρθα εδώ για να με εξετάσετε τα γατά. Τα γατά μου ήθελα να λέω». «Αχ, ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσω τα γατά σου. Εάν δεν υποφέρετε, δεν πονάτε και δεν ξενυχτάτε ανήσυχος, τότε τα γατά σας δεν αξίζουν τίποτα. Γυρίστε στο σπίτι σας και ασχοληθείτε με κάτι πιο πεζό από τη συγγραφή. Αγαπητοί φιλίστορες, είναι ευχαρίστηση η γνώση της ιστορίας και η μέγιστη δυνατή διευκόλυνση στη χάραξη της πορείας μας, μέτρο συμβολής μας στην πρόοδο του τόπου», σημειώνει στην εισαγωγή του τρίτου τόμου των ψηφίδων του ο συγγραφέας κ. Βασαμίδης. Ο εντυμολογιότατος άρχων ιερομνήμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Βασαμίδης βέβαια είναι θεολόγος, με σπουδαίο έργο, γνωστό σε όλους. Πλάι στις μεταφυσικές όμως αναζητήσεις της θεολογικής επιστήμης, διαπιστώνουμε την κριτική ματιά του επιστήμονα ερευνητή και τον ιστορικό ορθολογισμό, προϊόν της βαθιάς του γνώσης στην ιστορία και τη λαογραφία. Αυτά άλλωστε αποτελούν και το ισχυρό αντίβαρο στο συνέστημα του Έλληνα καθηγητή για το χώμα της πατρίδας, που είναι διάχυτο στην πλειονότητα των κειμένων. Δεν μονοπολώ το δικαίωμα του ιστορικού συγγραφέα ή του ιστορικού ερευνητή, έχει γράψει. Τα όσα έχω γενικώς γράψει μέχρι τώρα είναι σπαράγματα που θέλουν το μάστορά τους να τα συντελειάξει και με λίγη προσπάθεια να ανασυνθέσει την εικόνα της ιστορικής διαδρομής αυτού του τόπου. Η συμπλήρωση των παραπάνω απόψεων του κ. Βαλσαμίδη, η άποψη για τον ιστορικό του Γκέτε. Ο ιστορικός, λέει ο Γκέτε, δεν μπορεί να παραδώσει ένα τελειωμένο έργο παρά μόνο ένα έργο που μένει πάντα αισθητή η έγνοια της αναζήτησης, της συλλογής, του μπαλώματος, της συγκόλυσης. Έμπλεος των παραπάνω, ο ανήσυχος νέος των 84 Μαΐων μας παρουσιάζει το νέο πόνημα που τον ταλάνισε δημιουργικά τα τελευταία χρόνια, τον εγέρασε για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή αλιπασάδικη φράση. Άλλωστε είναι γνωστό πως ο κ. Βασαμίδης το ξαναέγραψε από την αρχή. Ήταν ήδη καθοδόν προς το τυπογραφείο, μετά την έκδοση των αρχείων του Αλή Πασά, καθώς τα μελέτησε για να συμπεριλάβει νεότερα στοιχεία στην έρευνά του και ουσιαστικά μας παρέδωσε ένα διαφορετικό βιβλίο. Στη νέα του μορφή, το βιβλίο μας αποκαλύπτει αποκλειστικά τις περιπετειώδεις, συχνά αιματηρές σχέσεις της αυτόνομης Νάουσας με τον Αλή, το θεριό των Ιωαννίνων, καθώς και το ρόλο των λεγόμενων προστάτευων δυνάμεων στην ελληνική υπόθεση. Χρησιμοποιώντας σοφά το σύστημα των 210 παραπομπών στο τέλος της σελίδας όπου υπάρχουν, κάτι που κάνει άλλωστε ο κ. Βαλσαμίδης σε όλη τη συγγραφική του προσπάθεια, σχολιάζει, κρίνει, διευκρινίζει και τέλος παραθέτει λεπτομέρειες άκρως κατατοπιστικές και ιδιαίτερα ωφέλιμες για τον αναγνώστη, ειδικό κενή, παράλληλα με την πορεία της κύριας αφήγησης. Τέλος, οι ελάχιστες φωτογραφίες που υπάρχουν στο βιβλίο υπογραμμίζουν μάλλον την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων, ιδιαίτερα των χαρτών αυτής της κρίσιμης περιόδου,
ενδεχομένως έναν ένθετο πίνακα παρά το κόστος της έκδοσης. Και καθώς δεν υπάρχει ιστορία χωρίς τεκμήρια με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης, ο συγγραφέας, κυριευμένος από τα αισθήματα χαράς και ικανοποίησης μετά την έκδοση των αρχείων του Αλή Πασά, χρησιμοποιώντας μεθοδικά το πλούσιο αρχείο του, παραθέτει με σχολιασμό δεκάδες έγγραφα για την Άμσα, που ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα, τεκμηριώντας βήμα προς βήμα όλα τα γεγονότα. Τις δυσκολίες σε αυτό το γεγονότος, οικονομία χώρου και χρόνου, αντιπαρέρχεται με το γνωστό εδώ και χρόνια ύφος του. Ένα αποκαλυπτικό εσωτερικό μονόλογο σε διάλογο με τους αναγνώστες. Ο τριτοπρόσωπος λόγος, αντικειμενικός στην απόδοση του υλικού, διακόπτεται κάποτε, σε μικρότερο βέβαια βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα βιβλία του, με προσωπικό σχόλιο και μετατρέπεται σε ένα είδος διαλογικού εσωτερικού μονόλογου με φανερή την πρόθεση του συγγραφέα να μετακενώσει όχι μόνο γνώσεις, αλλά και συναισθήματα, τελείως προσωπικά στους αναγνώστες του. Έτσι διατηρεί ζωντανό αυτόν τον ιδιότυπο διάλογο μονόλογο, αναφερνώντας τον διαρκώς. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου του, ο συγγραφέας αναφέρεται στα μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Τούρκων και κυρίως στο διεθνές περιβάλλον της αναπτυσσόμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που έχουν βάσει στην Ελλάδα, κυρίως σε νησιά, και τις παράλληλες πόλεις, με συμφέροντα κεφαλιακά και εμπορικά. Όπου υπάρχει ανάπτυξη, οι μεγάλες δυνάμεις είναι παρούσες και κατά κάποιο τρόπο μετακατατόπους προξενία τους και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Θεωρεί ότι είναι ανάγκη να δούμε ποιες είναι αυτές οι μεγάλες δυνάμεις και ποιες είναι οι διαθέσεις τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να δούμε τις διαθέσεις τους απέναντι στον Δούλο και ένας των Ελλήνων, το οποίο με τόσα συμβαίνουν στον ελλαδικό χώρο υφίσταται μοίρια δυνάμει. Να δούμε παραδείγματος χάρη στην αμαχία της Ναυπάρχου ποιες δυνάμεις κατατροπώνουν την Τουρκία και γιατί. Να δούμε και τις συνέπειες αυτής της ναυμαχίας. Ξεκινώντας από την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Τούρκους, επισημαίνει τα δεινά των Ελλήνων της Μακεδονίας. Απικισμός, διάσπαση του ιστορικού ιστού, εθνολογική αλλίωση. Πολλά χωριά και πόλεις και πρόσωπα βρέθηκαν μπροστά στο δίλημα εξισλαμισμός ή θάνατος. Ο εξισλαμισμός ήταν βίαιος, διληματικός, ακόμη και όταν προσφέρονταν ως πρόκληση για μια καλύτερη ζωή. Ο εκπατρισμός, η φυγή στα βουνά, ήταν διέξοδος και φυγή στο εξωτερικό προς όλες τις κατευθύνσεις. Βενετία, παραλλοδάβιες χώρες και όπου μπορούσε ο καθένας. Αυτό έγινε και στην περιοχή μας. Η Νάουσα δημιουργήθηκε από πληθυσμούς που ανέβηκαν στο Βέρνη. Η αντίδραση διαγωγή των πληθυσμών αυτών, το ανυπότακτο, έφεραν τα προνόμια που κατά εκεί δεν απαιτούσαν θρησκευτική μεταβολή, απεμπόλυση διαμορφωμένων στους αιώνες ηθών και εθήμων. Ο συγγραφέας τονίζει ότι η Νάουσα δεν εξόμωσε και αντιστάθηκε με επιτυχία στον μεγαλομάζο. Η αντίσταση κόστησε το χαλασμό της φρουράς της πόλης, είναι όμως σύμβολο στην ελευθερία, την πίστη και την τιμή. Η στάση της πόλης, η στάση των αρματολών της. Έτσι, βήμα-βήμα, χτίστηκε η αυτοπεποίθηση της Νάουσας. Ήταν μια πόλη ανερχόμενη, με τίτλους όπως περίφημος πόλης και ελευθέρω μητρόπολης της Μακεδονίας. Η αναφορά στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου τον Οκτώβριο του 1571 και μάλιστα σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται από τον συγγραφέα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτα για να περιγραφεί ο συνασπισμός των δυνάμεων της Δύσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία μετά την καταστροφή του στόλου της στην ναυμαχία αυτή έχασε την κυριαρχία της στη Μεσόγειο και οι Βενετοί διατήρησαν τις βάσεις τους, από όπου εξακολούθησαν να ενοχλούν τους Τούρκους και να επηρεάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεύτερον, για να επισημανθεί ότι στην έξαψη της αποτυχίας αυτής γεννήθηκαν επαναστατικές αιστείες από τότε στη Μακεδονία και αλλού. Ξεσηκώθηκαν και τα νησιά. Τις ανταρσίες βέβαια κατέστειλε ο Βεζίρης Μεχμέτης ο Χόλης, αλλά υπολογίζονται οι σφαγιαστέντες Έλληνες σε 50.000 και το μάζεμα παιδιών σε 200.000. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνει ο μελετητής τον δικό μας, τον Αναστάσιο Μιχαήλ τον Λόγιο, καθώς επικεντρώνεται στην προσφορά του μαζί με εκείνη των άλλων Ελλήνων που διέλαψαν στα γράμματα εκείνη την εποχή στην ελληνική παιδεία με την δημιουργία φιλελληνικού πνεύματος στην Ευρώπη και τις εμπλοκές των ξένων δυνάμεων στα ελληνικά πράγματα. Ο Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος, ο Ναουσιένσης,
περιηγούμενος και τιμόμενος ανά τις σχολές της Ευρώπης, παράλληλα με την προβολή της αρχαίας Ελλάδας, μιλούσε και για την καινούργια Ελλάδα, αυτή που αναδυόταν από το σκοτάδι της σκλαβιάς, χάρη στην άνθηση της παιδείας και την ανάδειξη νέων λογίων, η περιφρονημένη, η δούλη Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ακαδημία του Βερολίνου τον ανακήρυξε μέρος της. Ούτε είναι τυχαίο ότι χρημάτισε μέρος της συσταθήσεως από τον Μεγάλο Πέτρο Συνόδου της Ρωσίας. Η πεποίθησή του για την αιώνια ύπαρξη της Ελλάδας διαχειρίστηκε τη φράση «Έστω νεαυτέ αμελήσονται εγκύκλιοι κινήσεις, η Ελλάς μενείται και ζήσετε». Μεγάλες δυνάμεις στην εποχή της ανεμπλοκής της Νάνσος στους αγώνες κατά του Αλή Πασά, ασφαλώς είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ρωσία, η Αγγλία και η Γαλλία. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, γόνος και κληρονόμος ληστριχής οικογένειας, γεννήθηκε στο Τεπελένη της Υπήρου το 1744. Ακολούθησε την οικογενειακή του παράδοση. Με όπλο την απιστία και ευρηματικές ραδιουργίες, κατόρθωσε να αυξήσει τη δύναμη και επιρροή. Το 1785 ο Αλή διορίζεται βοηθός επόπτης των οδών της Ρούμπιλης και το επόμενο έτος πασάς της Θεσσαλίας. Το 1788, εποφελούμενος από την απουσία σε εκστρατεία του δούλευου του πασά της Υπήρου, κατέλαβε την επαρχία των Ιωαννίνων και στη συνέχεια επέκτηνε τη δικαιοδοσία του και στη στερεά Ελλάδα. Στο διπλωματικό παιχνίδι, ο Αλή Πασάς είχε διάφορες επικοινωνίες με τον Ναπολέον. Όσο οι Γάλλοι είναι δύναμη κυρίαρχη στην Ευρώπη, ο Αλή Πασάς είναι φίλος τους και επιδιώκει να γίνει και ο προμηθευτής του στόλου τους. Όταν χάνουν τη δύναμή τους οι Γάλλοι με την άνοδο της Αγγλίας στα ευρωπαϊκά πράγματα, γίνεται αμήλικτος πολέμιος του. Ο συγγραφέας τοποθετείται απέναντι στο ρόλο των κυβερνήσεων των μεγάλων δυνάμεων, αντιδιαστέλλοντάς τον από αυτών των λαών τους. Χρησιμοποιώντας αναφορές από τα εκκλησιαστικά κείμενα, μια συνήθεια που δεν μπορεί να αποχωριστεί, αλλά και τα παραδείγματα παραβολές, παιδαγωγός Γαρ, προσδιορίζει αμέσως το ρόλο των λεγόμενων προστάτευων δυνάμεων στην Ελλάδα. Πρόσφορο το έδαφος, συναντήθηκαν οι επιθυμίες από τις δύο μεριές και γεννήθηκαν στα χαρτιά και στη συνείδηση των Ελλήνων οι προστάτευες πηγαίνουν δυνάμεις. Στην αποτίμηση του ρόλου του, ο συγγραφέας σημειώνει: οι προστάτευες δυνάμεις έδωσαν ελπίδες και σε κάποιες περιπτώσεις πράγματι έδωσαν στήριξη. Σε άλλες όμως υπήρξαν αιτία πολλών και μεγάλων καταστροφών. Στο τέλος, η μεγάλη τους προσφορά ήταν η συνειδητοποίηση από το γένος ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό και πως αν θέλει την ελευθερία του, όφιλε μόνο το να σταθεί στα πόδια του. Ενισχυτικά των απόψεών του, τα έγγραφα που παραθέτει στο κεφάλαιο αυτό άκρως αποκαλυπτικά για τις προθέσεις του. Ο Κουζινερί, πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, μιλάει για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν και στην Κωνσταντινούπολη και στην Κέρκυρα με όλα τα μέσα για να υπονομεύσουν την ελληνική υπόθεση. Γιατί στην ελληνική εξέγερση είδαν μια απειλή για την ναυτική τους ισχύ, ένα αντίπαλο έθνος που έπρεπε να πνιγεί στο λίπνο του. Ο Λέψεντεν, πρεσβευτής της Αυστρίας στην Πετρούπολη, δηλώνει: η Ευρώπη δεν οφείλει ούτε 1/4 του υψηλού πολιτισμού της στους Έλληνες σε αυτούς τους απογόνους του Μωάμεθ. Και τον ξεπερνάει το προϊστάμενο στο καγκελάριο Σμέτερνιχ. Μόνο οι μονάρχες έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τις τύχες των λαών. Οι ηγεμόνες ευθύνονται για τις πράξεις τους μόνο απέναντι στο Θεό. Και το φρικαλέπω. Πέρα από τα ανατολικά σύνορα, τα δικά μας. 300 ή 400 χιλιάδες κρεμασμένοι, στραγγαλισμένοι, παλουκωμένοι δεν είναι δά και σπουδαίο πράγμα. Η ανησυχία τους βέβαια για τους Έλληνες προέρχεται από το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει κακό παράδειγμα για τους λαούς που καταδυναστεύουν. Παράδειγμα, οι Αυστριακοί καταδυναστεύουν τους Ιταλούς, όπως προκύπτει βέβαια από το έγγραφο του Κουζινερί. Κατά τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών Κάστλερι, οι Έλληνες δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν πολιτικό βίο καλύτερο από εκείνο που ζουν ως οίκοι του Σουλτάνου. Ας αποθέσουν τις ελπίδες τους στη Θεία Πρόνοια. Στον αντίποδα, οι λαοί της Ευρώπης που είναι όσο και το πολύ φιλέλληνες. Επώνυμοι και ανώνυμοι Ευρωπαίοι περιηγούνται την Ελλάδα και κάποιοι από αυτούς γράφουν με ποικίλους τίτλους αφηγήσεις από μνημονεύματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις κλπ. Προβάλλοντας γεγονότα της επαναστατημένης Ελλάδας. Στα επόμενα τρία κεφάλαια, ο συγγραφέας, στηριγμένος στις πηγές του, αναφέρεται στην πολιτική της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας στην Ελλάδα,
όπως την αντιλαμβάνεται σε μυστικές αναφορές του για τα ελληνικά πράγματα προς τον Τζάρο της Ρωσίας, ο μετέπειτα Υπουργός των Εξωτερικών του και αργότερα πρώτης κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Κακοδίστριας, και από αυτά τα έγγραφα σταχυολογώ για την οικονομία του χρόνου κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Για τη Γαλλία πρώτα. Πρόθεση της Γαλλίας, λέει ο Κακοδίστριας, ήταν να αποσπάσει τους Έλληνες από τη Ρωσία. Επιστρατεύτηκαν σε αυτή την προσπάθεια οι ταξιδιώτες, σοφοί έμποροι, στρατηγικοί με στόχο το πλησίασμα των Ελλήνων, κληρικών, λαού και επωνύμων στα γράμματα, την πολιτική και τη στρατιωτική τέχνη. Μόνο μέλημά τους να δημιουργήσουν σχέση μαζί τους και να πείσουν ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να τους απελευθερώσει από τους Τούρκους. Για την Αγγλία. Με το πρόσχημα ότι θέλουν να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, εργάζονται μεθοδικά για να πείσουν τους Έλληνες ότι ως φίλοι τους μπορούν να τους βοηθήσουν να σαρκώσουν τα οράματά τους. Εργαλεία επίτευξης στους στόχους τους είναι οι πυρηνικητές, οι σοφοί, οι έμποροι, οι οποίοι καλούνται να δείξουν καλό πρόσωπο προς τους Έλληνες, να δείξουν ότι γνωρίζουν και εκτιμούν τις ευαισθησίες και οι ιδιαιτερότητές τους και ότι κατανοούν τη δεινή τους θέση κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Μέσα στα πλαίσια αυτής της, σε εισαγωγικά η λέξη, κατανόησης, έγινε και το ταξίδι στην Ελλάδα αρχές του 1800 του γνωστού για τις αρχαιολογικές του ευαισθησίες, σε εισαγωγικά η έγκλη φράση, Λόρδου Έλγιν, με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε. Επιτρέψτε μου λίγο μια μικρή παρένθεση για τον κύριο αυτόν, γιατί έχει γίνει πολύς λόγος και η Ελλάδα διεκδικεί τα κλεμμένα από τα χέρια του και φυσικά και από τα υπόλοιπα μεγάλα μουσεία του κόσμου. Στο διαδίκτυο λοιπόν μπορεί να βρει κανείς ενδιαφέροντα πράγματα. Εάν ήταν στη Νέα Υόρκη, αν είχε πάει στη Νέα Υόρκη ο Έλγιν, δέστε τι θα είχε πάρει. Το άγαλμα της ελευθερίας. Εάν είχε πάει στο Ρίο, ο Χριστός θα είχε αποκεφαλιστεί. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες φωτογραφίες, δυστυχώς όμως, ο Έλγιν πήγε στην Αθήνα και κατέβασε τα γλυπτά που σήμερα τα λέμε Ελγίνια Μάρμαρα σε εισαγωγικά, βέβαια, γιατί είναι προσβλητικό να το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν η τουρκική κυβέρνηση θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από τη γαλλική εξάρτηση, οι Άγγλοι είναι αποφασισμένοι να την υποστηρίξουν. Αμέσως μόλις διακοπούν οι δεσμοί, οι Άγγλοι έχουν πρόθεση να κατακτήσουν όλα τα νησιά, το Μουριά και γενικά τις ναυτικές περιοχές. Για τη Ρωσία. Σπουδαία κατάκριση της Ρωσίας είναι ότι οι Έλληνες της είναι αφοσιωμένοι. Μπορεί η Ρωσία να ωφελήσει τους Έλληνες και ταυτόχρονα να ωφεληθεί από αυτούς. Στην εισήγηση του Καποδίστριας, με την ψυχή του προτρέπει τον Τζάρο Αλέξανδρο να προσέξει τους Έλληνες. Δώστε τους, λέει, τύχη και νόμιμες ελπίδες. Εμπνεύστε ενθουσιασμό στους Έλληνες. Μιλήστε στη φαντασία τους, χωρίς να λησμονείτε ότι το νήμα που μέσα στην ψυχή τους ρυθμίζει κάθε τους κίνηση είναι το φιλότιμο. Μια μυστική έκθεση του Καποδίστρια προς τον Τσάρο της Ρωσίας περιέχει τη γενική κατάσταση στην Ελλάδα. Το υπόγνημα είναι άκρως διαφωτιστικό. Η Ελλάδα, γράφει ο Καποδίστριας, είναι διατεθειμένη θηλυκά απέναντι στη Ρωσία και περιμένει την εκπλήρωση των πόθων της από την ομόδοξη αυτοκρατορία της Ρωσίας. Αναφέρεται στις κοινωνικές τάξεις των Ελλήνων, στο επίπεδο μόρφωσής τους και την σημαντική συμβολή των μορφωμένων κληρικών, Ευγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, οι Κερκυραίοι Ιερωμένοι, που η αυτοκράτηρα Εκατερίνη τους τίμησε με το αξίωμα του Μητροπολίτη, και άλλων κληρικών και επιστημόνων που σπούδασαν στην Ευρώπη και που με το έργο τους ανέβασαν το μορφωτικό επίπεδο του κλήρου αλλά και του λαού, βγάζοντάς τους από την αμάθεια και τις δυσιδαιμονίες. Η παιδεία προοδεύει, λειτουργούν πολλά σχολεία στην Ελλάδα. Παρατίθεται στη συνέχεια η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην εξωστρέφεια των Ελλήνων και σε κατακτήσεις στο εμπόριο, την ναυτιλία και τον πόλεμο. Μαθαίνουμε ποια ήταν η αντιμετώπιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την δεσποτική και βάρβαρη τουρκική διακυβέρνηση ως τις αρχές της βασιλείας του Σελήμ του Δευτέρου. Πολλές αυθαιρεσίες των Σουλτάνων συμβαίνουν. Το Πατριαρχείο μετατίθεται από συνοικία εις συνοικία. Παρόλα τα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και εμάσων
άγρυπνο μάζευε κάτω από τις φτερούγες του το δούλο γένος και το περιέσωσε. Μεγάλες αγωνιστικές προσωπικότητες εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο των 18ου αιώνα. Ο Λάμπρος Κατσόνης από την Λιβαδιά, χιλίαρχος και υπότης της Ρωσικής Αυλής με τεράστια και καθοριστική δράση στο Αιγαίο. Ο Ρήγας ο Βελεστηλής που με τον θούριό του συναρπάζει τους επαναστάτες, τους κάνει ορμητικούς ακράτητα πολεμικούς. Τα Επτάνησα στο Ιόνιο Πέλαγος, Ιόνιος Κόλπος κατά τον Θουκυδίδη και η Δυτική Ελλάδα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία των χρόνων του Αλή Πασά της Ηπείρου. Η ζωή τους είναι διαρκής περιδίνηση στη διαρκιστίνδα των καιρών και αγώνας απέναντι στις βλέψεις και τις ενέργειες του Αλή Πασά με διαφορετική κατά καιρός διοίκηση, ενετοκρατία, γαλλική κυριαρχία, ρωσική κυριαρχία. Ο Καποδίστριας παραμένει στην σκηνή των επόμενων εξελίξεων ως σπουδαία μορφή 18ου-19ου αιώνα με διαδρομή εξαιρετικά επιτυχή για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πράγματα. Διαχείρι το Καποδίστριας ότι ο τόπος είχε ανάγκη καλλιέργειας προσωπικής του Έλληνα και ανάπτυξης μεσαίας τάξης. Η συμβολή του τεράστια στο διπλωματικό ευρωπαϊκό γίγνεσθε από το 1809 μέχρι το 1822. Θεμελιώδης αρχές της πολιτικής του, η αρχή της προσωπικότητας των εθνών και των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θεμελίωση κρατικής οντότητας σε Ελβετία και Γερμανία, η καταπολέμηση του δουλεμπορίου στην Αφρική, ειδικά για την Ελλάδα, τόνιζε την ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης πολιτιστικού και πνευματικού επίπεδου κλήρου, αρχόντων και λαού. Πρότεινε συνειδητή ενδυνάμωση της πίστης του Ορθόδοξου κλήρου και του λαού. Δική του είναι η φράση «Η Εκκλησία θα αποτελέσει την σωτηρία του έθνους, το λίκνο του μέλλοντός του». Γεννιέται η Φιλική Εταιρεία. Υψώνεται στην αναγκαία για την περίσταση περιοπή. Το τρίπτυχο Καποδίστριας, Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλέξανδρος Υψηλάντης και Μιχαήλ Σούτσος, ηγεμόνας της Μολδαβίας, αποτελούσε εγγύηση επιτυχίας και έφερνε πιο κοντά την ημέρα της Επαναστάσεως. Η Φιλική Εταιρεία είχε απήχηση και στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και στην Άουσα. Στην Άουσα είναι βέβαιο ότι είχε μοιηθεί ο Καρατάσος. Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας εξετάζει την Ήπειρο, τον Αλή και την επικράτειά του, την Άουσα και όλη την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι τη λήξη αυτής της φοβερής πάλης του άνοσου αγώνα της Νάουσας κατά του Αλή. Συμπλέκονται στο μέρος αυτό και εκτίθενται παράλληλα γεγονότα, απαραίτητα για την κατανόηση των όσων συμβαίνουν στην Άουσα σε ειδικά κεφάλαια. Ας τα δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Στην ιστορία Πλαταρίδη του Γιαννάκη διαβάζουμε «Όταν το 1795 ο τελεπενενής Αλής κατέλαβε την τοπαρχία Ιωαννίνων και άρχισε να επεκτείνει την κυριαρχία του, θέλησε να πάρει υπό την κατοχή του και την οχυρή πόλη Νάουσα. Την κατηγορούσε ως δήθεν τρισφύγετο και προστασία γέκηδων και κονιάρων που έκαναν ληστρικές επιδρομές και αναστάτηναν την τοπαρχία του. Ο συγγραφέας, στηριγμένος στις πηγές, καταλήγει πως παρά τις ενστάσεις πρέπει να δεχτούμε ως αληθή και ακριβή τα πολεμικά γεγονότα της πάλης στην Άουσας κατά του Αλή των Ιωαννίνων και όσα συνέβησαν στην πόλη και τις χρονολογίες, έστω και αν υπάρχουν ανακολουθίες και κάποια προθύστερα σε αναφορές δευτερεύουσης σημασίας όπου δεν έχουμε αρχαιακές μαρτυρίες. Γεγονός είναι ότι ο Αλή Πασάς έβαλε στόχο την κατάρτιση της Νάουσας ξεκινώντας με διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Αωσαίων Προκρήτων και του Σταύρου Τσιαπαλάμα, απεσταλμένου του Αλή και φίλου του, απέτυχαν. Ο συγγραφέας παρατηρεί: «Ο Αλή ετοιμάζει πολεμική επιχείρηση κατά της πόλης. Το επιχείρημα ότι θέλει να κυριεύσει άλλο ένα άνδρο ληστών είναι έολο. Τον Αλή τραβάει στην Άωσο ο πλούτος της πόλης, πλούτος πολλής. Τα άλλα τα περί της ειρήνης και τάξεως ήταν προσχηματικά». Η πρώτη επίθεση του Αλή κατά της Νάουσας τον Απρίλιο του 1795 απέτυχε. Ο στρατός του 4.000 Αλβανοί, Γιουρούκοι και ανάμεσά τους 400 Γενίτσαροι καταστράφηκε ολοσχερός. Η γενναιότητα των υπερασπιστών, η καλή άμυνα, η έξυπνη στρατηγική και η γνώση του εδάφους ήταν οι λόγοι της μεγάλης αυτής επιτυχίας. Ο συγγραφέας
Επισημαίνει πως η Νάουσα επιλέχθηκε από τους οικιστές της γύρω στο 1400 περίπου 20 ως φυσικό αχυρό για λόγους ασφαλείας και ότι η πρώτη κατοικία της κατά τον πυρήνα των πρέπει να ήταν στρατιωτική. Το 1688 η πόλη ονομάζεται στα τουρκικά Αυγουστός, με πολλά προνόμια που τα κρατούσε έναντι πολλών άσπρων χρημάτων. Όταν την επισκέπτεται ο Ευλιγιά Τσελμή, ο Τούρκος αυτός περιηγητής, αριθμεί 1000 σπίτια και είναι κομμόπολη ονομαστή. Ο Τσελμπή γράφει: «Είναι μια εύφορη κομμόπολη με 1000 σπίτια, αγορά, παζάρι, ανθόκηπου, σαμπέλια και κήπους. Μια κομμόπολη απίστων με πολύ ευχάριστο κλίμα, κτίρια νέους και νέες. Επειδή αποτελεί βακούφι του Γαζί Ευρενός, την κυβερνά ο επίτροπος του Βακουφίου, οι ραγιάδες που είναι μοναδικοί Έλληνες άπιστοι. Για να αντιμετωπίσουν τον Αλή και τους Αλβανούς του, οι Ναουσέοι με επικεφαλής του Χατζηχειμώνα οχύρωσαν την πόλη με τείχους που είχε 9 πύργους πολεμίστρες σε δίκαιρα μέρη. Έμπειροι αρχιτέκτονες το σχεδίασαν και το ολοκλήρωσαν οι Ναουσέοι σε 3 χρόνια, καθώς έβλεπαν πως ο Αλή είχε προετοιμάσει τα πνεύματα των αξιωματούχων της Θεσσαλονίκης ώστε να αποδεχτούν τις πραξικοπηματικές ενέργειές του. Κατά την προσφυλή του τακτική ο Αλή προσπαθεί να δημιουργήσει φιλική πολιτική μερίδα στην πόλη της Νάουσας χωρίς να λυπάται τα χρήματα. Τα γη της πόλης είναι η Χατζηχειμώνας, Δελιδήμος και ο ανερχόμενος πολιτικά 26ετής, την ηλικία Ζαφυράκης. Κανένας από αυτούς δεν δελεάστηκε από τα προσφερόμενα χρήματα. Αντίθετα, επισήμως διακήρυταν με μια φωνή ότι η πόλη ανήκει στο Σουλτάνο, προς τον οποίο προσβλέπουν όλοι με εμπιστοσύνη, ευγνώμονες για τα όσα πολλά τους πρόσφερε εκείνος και οι Βανιτέ Χανούν, η προστάτητα της πόλης. Παράλληλα με τη στάση αυτή, την ωριμότητα και την υψηλή διπλωματία που εξέθεται τον Αλή έναντι του Σουλτάνου, οι Ναουσέοι πρόκριτοι γνωρίζουν τη δύναμη των μεγάλων δυνάμεων και σπέβδουν κατά περίπτωση να προστατευτούν όπως μπορούν από αυτές. Και εκείνες, όσο τους ενδιαφέρει και τους συμφέρει, προσφέρουν τις υπηρεσίες των στους Έλληνες, συμβουλεύουν, πιέζοντας κάποτε δια των διπλωματικών τους υπηρεσιών τον Αλή και την Τουρκία. Ο Αλή Πασάς, παρά τα αυτά, εκστρατεύει κατά της Νάουσας την άνοιξη του 1798 με αρχηγό το φίλο και γαμπρό του Πασόμπεϊ με 8.000 άνδρες αυτή τη φορά και πρόσθετο κίνητρο την άδεια για τη λαιλασία της πόλης. Και η δεύτερη απόπειρα κατάληψης της Νάουσας από τον Αλή οδηγήθηκε σε πλήρη πανολευθρία. Πρωταγωνιστές ανάμεσα σε ισότιμους αρχηγούς από την μεριά του Ναουσαίου ήταν ανάμεσα σε άλλους ο Καρατάσος, ο Ζαφυράκης, ο Δελιδήμος, οι Ραμαντανέοι και ο Γάτσος. Ο συγγραφέας στη συνέχεια αποτείει φόρο τιμής αφιερώντας το επόμενο κεφάλαιο στους πρωταγωνιστές των προηγούμενων χρόνων, στον άρχοντα Θωμά ή Σιώμου Χατζηχειμώνα, ευεργέτη της πόλης, και στο φρούραχο Δημήτριο ή Δήμο Δελιδήμο, ένα πολύ χρήσιμο άντρα, που έπεσαν θύματα της δολοφονικής μανίας του Αλή το 1798 και το 1799, καθώς ο Πασάς των Ιωαννίνων δεν μπόρεσε με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να τους νικήσει και μετήλθε άλλων μέσων για να τους εξουδετερώσει. Οι δολοφονίες επισπεύουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της απειλής του Αλή. Ως τέτοια προτείνονται διαπραγματεύσεις για τους όρους της παράδοσης της πόλης των Αλή. Άρχοντας τώρα είναι ο Μάμανας, ενώ στην επιτροπή που στέλνεται στον Αλή είναι και ο νεαρός Ζαφυράκης. Η επιβολή της κυριαρχίας του Αλή Πασά στην Νάουσα είχε ως επακόλουθο τη διατάραξη της πολιτικής ηρεμίας στον τόπο και την αναζωπήρωση των πολιτικών αντιθέσεων. Ιδιαιτέρως, όπως αναφέρεται στην ιστορία της Ναούσης, η επάφεια έγινε αδιάλακτο μίσος μετά τη δηλητηρίαση του Λούση Παπαφιλίπη, πολιτικού αντιπάλου του Ζαφυράκη και των φίλων του υπό της αντιπάλου αυτό μερίδος και αφότου ιδίως αφηρέθη η αρχή από τα σχήρας του Μάμαντη και εδόθη στον Ζαφυράκη. Σημαντικό για την πληθυσμιακή σύνθεση της Νάουσας είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στους Βλάχους. Στην Νάουσα του περίοδο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων βεβαιώνεται με την κατάσταση Βλάχων από τη Σαμαρίνα. Σιγά σιγά οι Βλάχοι αγόρασαν χτήματα, απέκτησαν σπίτια και έδωσαν τα ποίμια τους στο Βέρνιο. Όλοι αυτοί απογράφηκαν ως κάτοικοι της Νάουσας και απολάμβαναν τα δικαιώματα του πολίτη. Το 1801 ο Αλή απαιτεί να εγκαταλείψουν οι Σαμαρινιώτες Βλάχοι την Νάουσα και να επιστρέψουν στη Σαμαρίνα. Ο Αλή τους κατηγορεί ως ληστές και θέτει τους Ναουσαίους πρώτων ευθυνών τους για υπόθετη εγκληματιών.
Είναι σε τιμή της πόλης ότι ομόφωνα η προεστή της, κατόπιν των προαπαιτούμενων πολιτικών διεργασιών πρώτο τον Άρχοντα Αγγελάκη, ορθώνεται απέναντι στις εγκληματικές προθέσεις του Αλή και θέτει υπό την προστασία της τους βλάχους πολίτες της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της απόσυσης των κατηγοριών του Αλή. Αρτζουχάλη, αναφορά δηλαδή, των προκρήτων της Νάουσας για τη μία απομάκρυση των βλάχων, αναστηθούν και οι άλλοι εγκατεστημένοι στην Νάουσα, προς τον υψηλότατον, μεγαλοπρεπέστατον και πολυχρόνιον Δομπλετζή, Βεζίρ Εφέντη μας, την οφειλόμενη σκλαβική προσκύνηση απονέμωμεν, τα ίχνη των εκλάμβρων αυτού ποδών ταπεινώς καταφυλούντες, εμείς οι ταπεινοί σκλάβοι και φουκαράδες και πιστοί ραγιάδες και ευχέτες από χώρα Νάουσαν. Διαβάζω ακριβώς για να δούμε και να έχουμε και μια ιδέα από τον τρόπο που γράφονται τα έγγραφα, που είναι όλα στην ελληνική, από το αρχείο του Αλή Πασάν. Στο έγγραφο Αρτζουχάλη αναφορά δηλαδή, που ο συγγραφέας το αφιερώνει στο Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, οι προεστοί αναφέρουν ότι οι Σαμαρινιώτες που κατοικούν στην Νάουσα είναι εγκατεστημένοι από 30 χρόνους και περισσότερο, και όχι πρόσφατα. Τον παρακαλούν να μην τους ενοχλήσει, καθώς και άλλους γεμπεντζίδες, επίλυτες δηλαδή, που βρίσκονται στην Νάουσα, γιατί χάρη σε αυτούς που είναι περισσότεροι από τους νεοστινούς, μπορεί να εκπληρώνει η πόλη τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Δεν έχουμε την απόκριση του Αλή Πασάν. Το γεγονός ότι οι βλάχοι δεν κουνήθηκαν από τον τόπο τους και ζουν στην Νάουσα αποδεικνύει ότι ο Αλή κάμφθηκε από τη στάση της πόλης. Όπως αποδεικνύεται από τα αρχεία του Αλή, ο Πασάς των Ιωαννίνων την έχει περιτριγυρίσει, κάνοντας έδαφος το γύρο ζωτικό της χώρου με σκοπό να της δημιουργήσει κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Άλλωστε, η πλήρης υποταγή της Νάουσας παραμένει ο κύριος στόχος του. Ο συγγραφέας αναφέρεται στα σχετικά γεγονότα στηριγμένο στην αλληλογραφία της εποχής, όπως προκύπτει από τη μελέτη των αρχείων του Αλή. Μέσα στα πλαίσια αυτά, κατά τον συγγραφέα, ενέρχεται ο φατριασμός στην Νάουσα με τον Αλή Πασά να ασκεί γενικά επιρροή στα πράγματα της πόλης και να επεμβαίνει και εκεί όπου το δικαίωμα της επέμβασης είναι αμφισβητούμενο. 1798. Ο Αλή επεκτείνεται προς τα δυτικά ξυλώνοντας τους Γάλλους από τις συντηρητικές θέσεις που κατέχουν. Πρώτη πληρώνει τη μανία του υπέρβεζα που ξεκληρίζεται. Ο Αλή επιβραβεύεται αντί της τιμωρίας για την αμπάθρωπη συμπεριφορά του. Ιξιώθη υπό του διβανίου του τίτλου Βεζίρου της Βασιλείας. 1799-1803. Σειρά στην καταστροφική μανία του θεριού των Ιωαννίων έχει το Σούλι, με το κορυφαίο γεγονός της τραγικής θυσίας των 60 γυναικών του Ζαλόγγου και την ανατίναξη από τον καλόγερο Σαμουήλ του Φρουρίου στο Κούγγι, που έγραψε με πύρινες φλόγες τη δόξα του. Το Σούλι με γέρασε η Νάουσα στα νεφάλια. Ενισχυμένος ο Αλή με τον ηγεμονικό βαθμό της Ρουμελίας από το Σουδάν, οργανώνει μεγάλη επιχείρηση με στόχο να κατακτήσει την Νάουσα. Η συγκέντρωση τόσου στρατού, πλέον των 50.000, ενισχυόμενος διαρκώς, τρομάζει την υψηλή πύλη, η οποία διατάσσει τον Αλή Πασά να διαλύσει τη στρατιά και επιπλέον του αφαιρεί και τον τίτλο και τα δικαιώματα που του είχαν πρόσφατα χορηγηθεί επί της Ρουμελίας. Είναι φανερό ότι ο Αλή πέφτει στη δυσμένεια του Σουλτάνου. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας παραθέτει τη γνώμη του Σπυρίδων Αραβαντινού, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο του Χρονογραφία της Υπήρου για τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Γνώστης της ιστορίας του Αλή ο Σολίνη, τον χαρακτηρίζει καθώς πρέπει. Δεν τον αδικεί, υποστηρίζει ο κ. Βασανίδης. Και Βέλιος ήταν και άπιστος και ακόριστος και ακόλαστος και κτήνος. Και έκανε και τους άλλους ομοίους του και τους γιους του αντίγραφά του. Σύντομα θα μπορούσε να πει κανείς ότι από τα ανοσιουργήματα του Αλή, του νέου αυτού φάλαρη, φέρνοντας τη μνήμη των απάνθρωπων τύρανων του ακράγαντα της Σικελίας τον 6ο π.Χ. αιώνα, οι χώρες στις οποίες διέμενε κατά το πλείστον είχαν γεμίσει από προδότες και κακούργους κάθε ηλικίας, τάξης και θρησκείας. Το μόλισμα της μοχθηρίας και της φτηνόδου ζωής διαδίδονταν και πολλαπλασιάζοντας. Ο συγγραφέας, στηριγμένος στη διήγηση των Πλαταρίδης του Γιαννάκη, περιγράφει τη συμπεριφορά του δευτερότοπου γιου του Αλή, του Βελή, φτιστό αντίγραφο του πατέρα του. Ο Βελή στην αρχή Σεπτεμβρίου του 1803 έρχεται και καταλύει στην Νάουσα με τη συνοδεία 200 περίπου Αλβανών στο σπίτι του Ζαφυράκη. Αν και φιλοξενούμενος, συμπεριφέρεται κακοηθέστατα κατά της οικογένειας Ζαφυράκη, γεγονός που οδηγεί σε αποφάσεις και ενέργειες πολεμικές και διπλωματικές. Ο Βελή μετά από πολλές περιπέτειες σώζει τη ζωή του, αφήνοντας όμως πολλούς από τη συνοδεία του νεκρούς από την ανταλλαγή πυρών με τους Ναουσαίους.
Η επιστροφή του Σαφυράκη με τα γεγονότα του Βελή έχει ως αποτέλεσμα την εκδίωξη της αλβανικής φρουράς Βαλή από την πόλη. Οι κινήσεις του Σαφυράκη προς τον Βαλή Θεσσαλονίκης και τον Κισλάραγα στην Κωνσταντινούπολη αποβλέπουν στην αποκατάσταση της Νάουσας και στην κατά το δυνατό υποστήριξή της με στρατιωτική ή άλλη βοήθεια. Πιθανώς υπάρχει και άλλη κίνηση του Σαφυράκη προς ξένη δύναμη, την Αγγλία, μέσω της πρεσβείας της στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαφυράκης στη δύναμη των γεγονότων έχει ανάγκη συμβουλών και προστασίας. Άγνωστο το εύρος των κινήσεων αυτών και των συμφωνιών. Είναι ανάγκη να επαναπροσεγγίσει την υψηλή πύλη. Η κατάσταση της γειτονικής έδρασας 1804, φόρου υποτελής Μαλή Πασά, μέσα από σχετικά φορολογικά στοιχεία, περιγράφεται στη συνέχεια. Ένα χρόνο μετά, 1805, προκύπτουν γραπτές κατηγορίες εναντίον του Σαφυράκη από αντίπαλες μερίδες για αυταρχική διοίκηση της Νάουσας. Φτάνουν στην υψηλή πύλη, το μαθαίνει ο Αλή Πασάς. Ο Σαφυράκης γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα αντιμετώπιζε επίθεση του Αλή κατά της πόλης. Ετοιμάζει την άμυνά του. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απρόσμενη ευκαιρία για τον Αλή Πασά να αναμειχθεί και πάλι στα της Νάουσας για να την κατακτήσει. Ο διχασμός όμως των Ναουσαίων οδηγεί σε δεινά. Τα πολιτικά πάθη είναι εξημένα, ό,τι χειρότερο σε αυτές τις περιστάσεις. Λαμβάνει χώρα η τρίτη πολιορκία της Νάουσας από τον Αλή Πασά από τις αρχές Ιανουαρίου του 1806. Κανείς δεν περίμενε να έρθει να πολιορκεί στην Νάουσα τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη, 18.000. Επικρατεί κακοκαιρία. Πολύ χιόνι στην πόλη και τις γύρω περιοχές. Ο Σαφυράκης και τα πρωτοπαλή καρά του υπερασπίζονται στεναρά την Άουσα. Από την άλλη πλευρά, οι εκτός πόλης οπλαρχηγοί Καρατάσος και Γάτσος έθεταν τους εχθρούς πολλές φορές μεταξύ δύο πυρών. Όμως, από την πολύμηνη ασπικτική πολιορκία παρατηρούνται ελλείψεις τροφών, ζωοτροφών και νερού στην πόλη. Ο Σαφυράκης εν ώψη όλων αυτών προσανατολίζεται αναγκαστικά προς διαπραγματεύσεις. Δραπετεύει στη Θεσσαλονίκη υπό την προστασία του αγγλικού προξενείου. Πυροβολείται από πληρωμένους δολοφόνους του Αλή Πασά, καθώς βγαίνει από το προξενείο. Τραυματίζεται ελαφρά στον ώμο. Η Νάουσα στο μεταξύ καταλαμβάνεται. Η σύζυγος του Σαφυράκη συνελήφθη και με τον μικρό Φίλιππο, την τετράχρονη Ευθυμό, και την 18χρονη μνηστή του αδελφού του Σαφυράκη οδηγήθηκαν στα Γιάννηνα μαζί με όλη την κινητή περιουσία τους πεσκέσεις στον Αλή Πασά. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχαν πλέον μαχητές σε όλη την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Οι οπλαρχηγοί εγκαταλείπουν τα λιμέρια τους και συναντώνται στη Σκιάθρο. Βλαχάβας, Λαζέι, Τσαχύλας, Μπιζιώτης και Σύρος και η δική μας Καρατάσος Γάτσος και ίσως ο Σαφυράκης με άλλο όνομα, ο κύριος Βαρσαμίδης θεωρεί σίγουρα την παρουσία του Σαφυράκη στη Σκιάθρο. Εκεί καταφτάνει και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τους δικούς του και ο Μιαούλης. Φέρνουν τα πάνω κάτω, ετοιμάζουν αντίσταση στη θάλασσα. Οι Ορεσίδιοι πολέμαρχοι σε ρόλο ναυμάχων. Ο Καρατάσος, πλοίαρχος του πειρατικού με το όνομα Νάουσα, κατά ναυμαχή πλοία του τουρκικού στόλου. Εν τω μεταξύ, ο Σαφυράκης από το Άγιον Όρος, όπου είχε καταφύγει, στη Μονή των Ιβύρων, ηγούμενος της οποίας ήταν ο νεοσαίος συγγενής του εξαρχιστίας, γέρον Αγαθάγγελος Κόκκινος, αποστέλει επιστολή στην Κωνσταντινούπολη και ενημερώνει την βασιλομήτωρα Βαλιοντέ Χανού για τα όσα έπραξε κατά της Νάουσας ο Αλή Πασάς, ερήμην του Σουλτάνου. Το έγγραφο φτάνει στον Σουλτάνο, ο οποίος ξαφνιάζεται και πέφτει από τα σύννεφα. Οι ενέργειες του Σαφυράκη στην πόλη τελεσφόρησαν. Ο Σουλτάνος διέταξε τον Αλή Πασά να εκκαινώσει την Νάουσα και να την παραδώσει στους Ναουσαίους. Επίσης, τον διατάζει να επιστρέψει με ασφάλεια την οικογένεια του Σαφυράκη στην Νάουσα, διαταγή την οποία εκτέλεσε ο Αλή Πασάς με περισσή επιμέλεια. Ο Αλή Πασάς όμως δεν έμεινε άπραγος. Προσπαθεί να καταδολιεύσει τις αποφάσεις του Σουλτάνου. Με την έναρξη του έτους 1814, ευωδόνονται όπως αναφέρθηκαν οι ενέργειες του Σαφυράκη στην Κωνσταντινούπολη.
Ο αντιπρόσωπος του Αγίου Πασά, εκεί, σε έγγραφη αναφοράτων από την πόλη, τον πληροφορεί ότι πρώτο η κατοχή της Νάρουσα από τα στρατεύματα του τελείωσε και επίκειται η έκβαση των Φυρμανίων απομάκρυνσής του από την πόλη. Δεύτερον, ότι με ενέργεια έσω στον αρχιαστυνόμο της Κωνσταντινούπολης, τον Κισλάρα, που συνοδεύονταν και από τη σχετική προς αυτόν τον Δωροδοκία, βρέθηκε ένα τρόπος για να διατηρηθεί η επιρροή του Αλή στην Άουσα και μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων του και την παράδοση της πόλης στους κατοίκους της. Γιατί η επιθυμία του Κοντζάβε Σωτηράκη, πρόκειται ασφαλώς για τον Ζαφυράκη, και των κατοίκων της Νιάουστας είναι να μην βρίσκεται άνθρωπος του Πασά μέσα και να πάρουν αυτοί το χέρι στο χωριό, τη Νιάουστα δηλαδή. Εγώ, μου είπε ο ταχύραγας, έχω κάνει έντονες συστάσεις στον άνθρωπο όπου θα στείλω, ώστε να μείνει ο άνθρωπος του Αλή όπως και πρώτα στη Νιάουστα και του Μπεκίρ Πασά στη Θεσσαλονίκη, μόνο τις προσόδους να του τις δίνουν. Έτσι γράφει κατά λέξη ένα από τα έγγραφα του αρχείου του Αλή Πασά. Με αφορμή ότι η ιστορία του Πλαταρίδη και στο Γιαννάκη αναφέρει ότι ο Αλή συνεχώς επέσει εναντίον της Νάουσας την απειλή ότι θα την κάνει γαρδίκη, ο συγγραφέας παραθέτει ένα χαρακτηριστικό δραματικό επεισόδιο από την ιστορία της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, που τονίζει την αγριότητα αλλά κυρίως τη δουλειότητα του Αλή Πασά, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του. Πρόκειται για τον αφανισμό των κατοίκων της Κωμόπολης Γαρδίκη στην περιοχή του Αργυροκάστρου, όπου είχαν εγκατασταθεί οι επισημότεροι δυσαρεστημένοι από τον Αλή, μπέιδες και αγάδες της επαρχίας, του Δελβίνου στην Ήπειρο. Το γεγονός, επισημαίνει ο συγγραφέας, είναι μεταγενέστερο από τα γεγονότα της Νάουσας. Δηλαδή, συνέβη το Μάρτιο του 1812, αλλά λόγω ακριβώς της αγριότητάς του, φαίνεται ότι εντάχθηκε ως τρομερή απειλή στη μεταγενέστερη προφορική ιστορική παράδοση ως ιδίωμα του ανδρός. Επιστρέφοντας χρονικά λίγο πίσω, ο συγγραφέας εξιστορεί τις κινήσεις του Αλή στην κατάληψη της Πάργας και την ευλογή στην υπόθεση αυτή των μεγάλων δυνάμεων. Το 1803, τον Δεκέμβριο, ο Αλή παίρνει έγγραφη εντολή του Σουλτάνου να κινηθεί κατά αποστατών Οθωμανών στη Μακεδονία. Συγκεντρώνει πολύ στρατό για να εξυπηρετήσει και το δικό του διακαή πόθο να κατακτήσει την Άουσα. Το αποφασίζει μόνος του και αυτό είναι το μεγάλο του λάθος. Γράφει ο Ραβαντινός. Τότε και η Νιάουστα απεγυμνώθη και κινδύνευσε τα μέγιστα προσβληθήσα εχθρικότητα υπό των ρωμανικών στιφών. Η κατά της Νάουσης κίνηση ματαιώθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, με τη διαταγή του Σουλτάνου. Η τρίτη πολιορκία και παράδοση της Νάουσας συνέβηκε το 1806. Μετά 6 ετών και 8 μηνών κατοχή της Νάουσας, στη συνέχεια, η υψηλή πύλη αναγκάζει τον Αλή να αποσυρθεί από την πόλη. Ήταν Φεβρουάριο του 1812 όταν αποσύρθηκαν από την Άουσα και οι τελευταίοι Αλβανοί. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς εποχή αφανίστηκε το Γαρδίκη. Το 1814 είναι η σειρά της Πάργας. Ο Αλή απέβλεπε ως ολοκλήρωση του έργου του την τελική κατάκτηση της Πάργας, η οποία ήταν υπό την προστασία της Γαλλίας και η άμυνα των Παργίων αποδείχθηκε τείχος αδιάφαστο μέχρι και η μάχη φωνικότητα. Ο Αλίος συνήθως χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους για την επίτευξη των σκοπών του. Καταφέρει να δημιουργήσει στους Παργίους αμφιβολίες για την πίστη του υπευθύνου για την άμυνα της πόλης και αυτοί στρέφονται για βοήθεια στους Άγγλους που τότε πολιορκούσαν την Κέρκυρα και αυτοί με τη σειρά τους τους δίνουν την εγγύηση της Αγγλίας και στρατιωτική συνδρομή. Σε διεθνές επίπεδο ακολούθησαν οι συνθήκες ειρήνης, η συγκρότηση της Ιεράς Συμμαχίας και οι επιμέρους διευθετήσεις διαφόρων εκκρεμωτήτων. Οι συνθήκες ευνοούσαν τον Αλή, που πλέον όχι με πόλεμο, αλλά με διπλωματία και χρήματα υπηρετεί τους στόχους του. Είναι σίγουρο ότι συνεννοείται με το υψηλό διβάνι και ο αρμοστής με την Αγγλία. Και εδώ είναι η συναλλαγή. Οι κάτοικοι της Πάργας θα υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορούσαν να πάρουν. 4.000 Πάργοι διεκπεραιώθηκαν στα νησιά Αντίπαξος, Παξός και Κέρκυρα, εγκαταλείποντας την πατρίδα τους την αποφράτα μέρα της Μεγάλης Παρασκευής 28 Απριλίου του 1819 με την παλιά ημερομηνία 15 Απριλίου. Ο Αλή, σαν τράπεζα των Ιωαννίνων και του Δελβίνου και επιστάτης των οδοφυλακών, έφτασε στο απόγειο της δύναμής του με την κατοχή της Πάργας. Το κράτος θα επεκτείνονταν από τη βόρεια της Ιππίου, Αυλώνα και Μπεράτη μέχρι την Άχμαχο και την Πελοπόννησο. Νότια κάλυπτε ολόκληρη τη Θεσσαλία, βόρεια έφτανε μέχρι
τα Σκόπια και δυτικά έβγαινε στο Ιόνιο και την Αδριατική. Διοικητές των περιφερειών ήταν πρόσωπα της οικογένειάς του, που διακρίνουν για τη σκληρότητα και τις αφαιρεσίες του τρόπου που διοικούσαν. Έτσι ο Αλή κατάφερε να στρέψει εναντίον του το Πανελλήνιο. Οι Έλληνες πάλεψαν το τέλειο. Κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Νάουσα, τον ταπείνωσε. Η πάλι τώρα αλλάζει αντιπάλους. Αντίπαλοι είναι ο Σουλτάνος με τον Αλή. Έτσι, όπως λέει ένα έγγραφο, συγκροτήθηκε Γενικό Συμβούλιο στην Υψηλή Κρήτη, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως αναγκαιοτάτη η καταστροφή του Αλή και εκδόθηκε νομική γνώμη Φετφάς που υπαγόρευε και επέβαλε σε κάθε πιστό υπήκο της Βασιλείας το ιερό χρέος προς καταδίωξη τέτοιου εχθρού. Στα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, ο ερευνητής συγγραφέας ξαναγυρνά στην Άωσα και παραθέτει πληροφορίες για την επιστροφή του Ζαφυράκη μετά από οκταετή εξορία στη γενέθλια πόλη το 1816 και την εκλογή του στην πολιτική ηγεσία της. Ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου λογοθέτης, μέχρι το 1820, έτος της πτώσης του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, είναι ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας της Νάουσας. Είναι ωριμότερος, έχει σχεδόν καθολική αναγνώριση από το λαό της πόλης, τον Σουλτάνο, τον Πατριάρχη, διατηρεί άριστη σχέση με τον Βαλή της Θεσσαλονίκης, τους οπλαρχηγούς και τους άρχοντες της χερσονησιωτικής Ελλάδας, επίσης πολύ καλές σχέσεις με τα ξένα προξενή στη Θεσσαλονίκη, διοικεί κυριαρχικά την πόλη. Είναι μακρά πάντως άλλου πολιτικός ηγέτης ορκής σε ηλικία 44 ετών. Απέναντι στον Αλή Πασά κινείται συμβιβαστικά, θέλοντας να αποτρέψει τυχόν νέους κινδύνους για την πόλη. Τον υπολογίζει ως άκρος επικίνδυνο άνθρωπο. Τακτοποιείται των φόρων απέναντι στο Σουλτανικό Ταμείο και την εξασφάλιση των προνομίων της Νάουσας και σταθμίζοντας τα πράγματα, όχι μόνο αποδέχεται την παραμονή του αντιπροσώπου του Αλή Πασά στην πόλη, αλλά και δεν διακόπτει την καταβολή φόρου για αυτόν μέχρι το 1820. Υπό τη διοίκηση του Ζαφυράκη, η ησυχία και η ευμάρεια επανέρχονται και παγιώνουν νέα κατάσταση στην πόλη. Η Νάουσα γίνεται πόλος έλξης νέων κατοίκων που μεταναστεύουν σε αυτή από κοντά και από μακριά. Ακολουθεί το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου, όπου σε παράρτημα παρατίθεται επιλογή εγγράφων από το αρχείο του Αλή Πασά, που τελευταία δημοσιεύθηκε, με σχόλια, συγκρίσεις και συμπεράσματα. Έχουμε πλέον πολυτιμότατα έγγραφα, που είναι αποδεικτικά στοιχεία για το τι έγινε στην Άωσα στα χρόνια του Αλή Πασά και πώς έγινε. Μαθαίνουμε για την φορολογική τακτική του Αλή. Το ότι είχε φοβερό δίκτυο ο Αλή Πασάς παρακολούθησης και ενημέρωσης για πρόσωπα και πράγματα στον περίγυρό του και στην κρατική ιεραρχία μέχρι τον Σουλτάνο. Είχε διαβρώσει ακόμα και τον δάσκαλο υποψήφιου Σουλτάνου. Μαθαίνουμε ότι ήταν ανασφαλής. Παρακολουθούσε και αυτούς που ο ίδιος έβαζε να κατασκοπεύουν, ώστε να μην κάνει κανείς κατάχρηση της εμπιστοσύνης του. Παρακολουθούσε καθημερινά φίλους του, αντιπάλους του, συγγενείς του. Υποπτεύονταν τους πάντες, ακόμη και τον γαμπρό του και τους γιους του. Στις σχέσεις του με τις μεγάλες δυνάμεις επαληθεύεται ότι πήγαινε πάντοτε με τον δυνατό. Είχε άριστο διπλωματικό γραφείο, ήξερε να κολακεύει και να υποχρεώνει τους δυνατούς, ώστε να υπηρετούν με λόγο αμοιβαιότητας τους σκοπούς του. Όταν οι Γάλλοι ήταν δυνατοί, έστειλε στον Ναπολέοντα στο Τιλσίτ δώρο την κατασχεμένη συλλογή 120 αρχαίων αγκείων του Έλληνου Λουτζέρ. Η συμπεριφορά του απέναντι στους Γάλλους όταν έπεσε η δύναμή τους ήταν άθλια. Αντίθετα, στον Άγγλο στρατηγό των Ιωνίων νήσων παραθέτει τραπέζι στην Πρέβεζα. Τα μνημονευθέντα έγγραφα δημοσιεύονται σε ελεύθερη απόδοση μερικά ή όπως έχουν με προστίκη μέσα σε αγγείλες την ερμηνεία των τουρκικών λέξεων. Η παράθεση και ο σχολιασμός των πηγών τον κύριο Μανώλη Βασαμίδη αποτελούν ευκαιρία για συμπλήρωση στοιχείων που δεν αναφέρονται στην κυρίως αφήγηση. Παράδειγμα, η αναφορά του στο γενάρχη των Αρουσαίκων οικογενειών Χατζιπέτρου, Πετρίβιδων και Κίλτσιδων, η γη 12, σελίδα 256. Ας δούμε λοιπόν κάποιες από τις πηγές έτσι πολύ γρήγορα. Τον τίτλο θα τον βλέπετε εσείς, εγώ απλά θα λέω κάποια σχόλια είτε του συγγραφέα είτε των σχολιαστών του αρχείου. Ο συγγραφέας σχολιάζει.
Με αφορμή την προσπάθεια εξιχνίασης μιας δολοφονίας, μπαίνουμε στις συνήθειες της εποχής γύρω από την εκμετάλλευση των τσιφλικιών. Γίνεται κατάτμιση και ενοικίαση του τσιφλικιού για δε τις εποχιακές εργασίες και τις περιόδους συγκομιδής, χρησιμοποιείται ντόπιο και άλλο εργατικό δυναμικό από κοντινές ή και μακρινές περιοχές. Το έγγραφο της 4ης 7ου 1812 έχει τον τίτλο «Τάτσιος ή Τάσιος». Ο συγγραφέας, με αφορμή την αναγραφή του ονόματος Τάσιος στο έγγραφο, αναφέρεται στην προσωπικότητα του Καρατάσιου, ο οποίος 45 ολόκληρα χρόνια της ζωής του τα αφιέρωσε σε αγώνες πατριωτικούς και η Μακεδονία και όλη η Ελλάδα το οφείλουν ευγνωμοσύνη. Κατά τα Μαλή Πασά, αν δεν ήταν ο Καρατάσιος, ποδάρι δεν θα άφηνε στην Άμσο. Παρά τα αυτά, σχολιάζει ο συγγραφέας, αν ο Τάσιος του εγγράφου είναι ο Καρατάσιος, τότε κάποιος συμβιβασμός πιθανόν έχει επέλθει ανάμεσα στον Αλή Πασά και τον Καρατάσιο. Το επόμενο έγγραφο, και βλέπουμε και μια φωτογραφία όπως παρατίθεται στο βιβλίο, αναφέρεται διεξοδικά σε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση που αφορά τον περιορισμό της δικαιοδοσίας του Αλή ως επιστάτη των Δερβενίων επί των Καζάρων του Σαντζακίου Θεσσαλονίκης. Καράφερ, η Βέρεια δηλαδή, Νεγόστη, Νάουσα και Βοδενά, η Έδεσα. Κατά τον Καπουτσοχαντάρη, οι αξιωματούχοι της Πύλης με το επιχείρημα ότι η παρουσία φρουρών του Αλή Πασά στους Καζάρες αυτούς θίγει τον Πασά της Θεσσαλονίκης, ζητούν ανεπισήμως από τον Αλή να αποσύρει τις φρουρές του, κάτι που εκείνος αρνείται ως αντικανονικό, αφού θα εξακολουθεί να έχει την ευθύνη των Δερβενίων κατά το προεκδοθέν θυμάνι. Το έγγραφο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με άλλα έγγραφα του αρχείου που αναφέρονται στην Άουσα, όπου η ανάμειξη του Αλή Πασά στα τοπικά πράγματα πήρε δυσανάλογες διαστάσεις για λόγους που δεν είναι προφανείς και θα άξιζε να μελετηθούν ξεχωριστά. Ο συγγραφέας στα σχόλιά του παρατηρεί «Σωτηράκης Κοτσάμπασης της Νάουσας». «Σωτηράκης Κοτσάμπασης της Νάουσας», παρότι καταλογογραφείται στο αρχείο του Αλή Πασά, δεν υπάρχει. Ασφαλώς, λέει ο κ. Βαλσαμίδης, είναι ο Ζαφυράκης, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και περιμένει το φυρμάνι της επανατοποθέτησής του στην Άουσα ως Κοτσάμπαση. Να θυμηθούμε ότι ο Πουκεβίλ τον είχε κάνει Βασίλη. Τι Βασίλης, τι Σωτηράκης, τι Ζαφυράκης. Ένας είναι ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου. Συνεχίζοντας την εκπληκτική παρουσίαση εγγράφων του αρχείου αυτό, που σχετίζονται με την Άουσα, αξίζει να αναφερθεί για μια ακόμη φορά ότι τα περισσότερα από αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά με τις απαραίτητες προσφωνήσεις και τίτλους ατομικά. Υπάρχει μια ανώνυμη ιστορική έκθεση στα ιταλικά, την οποία με φροντίδα του κ. Βαλσαμίδη μεταφράστηκε και περιλαμβάνει στο βιβλίο, όπου περιγράφονται οι διαθέσεις και οι σχέσεις του Αλή Πασά με το αγγλικό έθνος σε σχετισμό προς τις σχέσεις με τους Γάλλους στα Επτάνησα το 1797. Όπως σημειώνει ο κ. Βαλσαμίδης, το έγγραφο αυτό, αν μη τι άλλο, αποκαλύπτεται το μέγεθος της εξάρτησης και των προσδοκιών του Αλή Πασά από την Αγγλία. Πεποίθησή μου είναι πλέον ότι η Νάουσα γλίτωσε πολλά στον πρώτο χαλασμό με τη βοήθεια της Αγγλίας και ότι η ύψωση της αγγλικής σημαίας στο κάστρο της Νάουσας το 1822 είναι φυσική συνέχεια και συνέπεια των δεσμών της πολιτικής ηγεσίας της Νάουσας με την Αγγλία. Υπάρχει στη συνέχεια μια αναφορά για επιστροφή των τσουφλιανιτών κατοίκων που εγκαταστάθηκαν στην Άσο και δεν επιστρέφουν στα χωριά τους. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όπως επίσης και η αναφορά κατοίκων από το Χοροπάνι για μείωση της φορολογίας, όπου αναφέρονται και συγκεκριμένα ονόματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη σήμερα οι οικογένειες αυτές. Και επίσης άλλα έγγραφα που έχουν να κάνουν με μια απάντηση των Ναουσαίων σε μπουγιουρτή του Αλή για μια διαφορά με τους αράφιδες αγιεραμιβούς της Θεσσαλονίκης, που λένε ότι δεν τους χρωστάνε κτλ. Αλλά από αυτό το έγγραφο θα παραθέσουμε μόνο την αρχή, γιατί είναι κλασικό δείγμα τρόπου προσφώνησης της εποχής. Το έχει αναφέρει και ο Πέτρος νωρίτερα ένα κάτι αντίστοιχο, αλλά ακούστε και αυτό. «Υψηλότατε, μεγαλοπρεπέστατε και πολυχρονημένοι ντοβλετιού, εναετιού, με χαμετιού, βελγιουγινάμ, βεζίρε φέντη μα. Σκλαβικό σε προσκυνούμε και το χώμα των υψηλών ποδιών σα καταφυλούμε. Το μεγαλοδύναμο Θεό παρακαλούμε νύχτα και ημέρα για να σε δίνει ζωή μακρόβιων, πολυχρόνιων και να στερεώνει και να αυξάνει το υψηλό το βλέτη σου με όλα τα υψηλά και ποδητά
Μουρατιά σου, αμήν. Υπάρχουν κάποιες άλλες αναφορές προς τον Αγίου Πασά μεταξύ που έχουν σχέση με την Νάουσα. Και επίσης μια αναφορά του Αλή προς τον Αλή του Ιουσούφ. Ο Ιουσούφ πρέπει να είναι ο αντιπρόσωπός του εδώ στην Νάουσα. Σχετικά με κάποια δολοφονία και την απήθεια των Ναουσαίων. Που λέει, την άνοστα τους φυλάμουν φόρα και όλοι μαγαρισμένοι είναι και μπερδεμένοι με τους κλέφτες, που δείχνει μια περίοδο αναταραχών και ανομαλίες στην περιοχή. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Η Φιδόκα των Δυνατών στο Εύρος, η πειθαρχία στην αλληλουργία των γεγονότων, ο περιορισμός πλατιασμών και η παράβλεψη περιττών ή και δευτερεύουσα σημασίας αφηγήσεων και μαρτυριών, συνέβαλαν, ελπίζουμε, αποτελεσματικά στη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος του φιλίστορα ακροατή, στην ορθή ερμηνεία και κατανόηση των διαδραματιστέντων γεγονότων στον πολύπαθο τόπο μας. Με το παρόν πόνημα, τέθηκε η πάλη της Νάουσας προς τον Αλή Πασά στο φυσικό της περίγυρο και στη σειρά ως προς τη χρονική ροή των γεγονότων και την εμπρέπουσα στην σπουδαιότητά της θέση. Το άπλωμα στον χώρο έγινε εφικτό, χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για την έκθεση των απαιτούμενων παράλληλων ή όμοιας μορφής γεγονότων, σημειώνει ο κ. Βαρσαμίδης στον επίλογο του έργου. Πιθανόν να ξενίζουν μερικά πράγματα. Σεβαστήκαμε την αρχή ότι το πατριωτικό είναι το αληθινό και έτσι θα συνεχίσουμε. Τα παιχνίδια με τις προστάτητες δυνάμεις ήταν ελιγμοί στο πεδίο του εφικτού, ώσπου να νιώσει το γένος να δυναμώνει τα πόδια. Το αναχείρας πόνημα δεν μειώνει ούτε αντικαθιστά την ιστορία των Πλαταρίδης του Γιαννάκη, με την οποία γαλουχήθηκαν κοντά ένα αιώνα οι πολίτες της Νάουσας. Η δική μας εργασία αποκαθαίρει και προβάλλει τα γεγονότα, είναι μια νέα θεώρηση στο έβρος και στο βάθος τους. Οι υποθέσεις του παρόντος πονήματος επαληθεύτηκαν απολύτως από τα αρχεία του Αλή Πασά, των οποίων έγινε ευρεία χρήση. Ας θεωρηθεί η εργασία αυτή συνέχεια της καταγραφής των προηγουμένων ιστοριογράφων και ταυτόχρονα μια καινούργια απόδειξη φόρου τιμής προς τους ηρωικούς υπερασπιστές της αξιέραστης, ηρωικής, μαρτυρικής Νάουσας και τα θαυμαστά επιτεύγματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσαμε τώρα τον κύριο Βαρσαμίδη να ανέβει στο βήμα για να δεχτεί τις τυχόν ερωτήσεις, απορίες σας και να απαντήσει. Ήσασταν αναλυτικότητα. Ελπίζω ότι δώσατε μια αφορμή σε όσους πάρουν το βιβλίο να έχουν τη χαρά της ευχαρίστησης που είχατε και εσείς και εγώ ως ερευνητής αυτής της περίοδου της ιστορίας. Επιχείρησα μια τομή. Κάτι που κάνει η σύγχρονη ιατρική. Φέτα. Περίοδο. 20 χρόνια είναι αρκετά για να κάτσει να δουλέψει κανένας. Πώς ξεκίνησα? Με απορίες από την ιστορία. Με κενά από την ιστορία. Είδα γεγονότα
κατά τα οποία έγιναν πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Και είδα γεγονότα που θα περίμενα να γίνουν κάποια πράγματα νομοτελειακά. Λέω σε παράδειγμα, γίνονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν έγιναν. Πώς συνάμουσαν. Κατακτήθηκε από τον Αλή. Θα το πούμε καθαρά. Κατακτήθηκε από τον Αλή. Αλλά δεν το επιτράπει να εφαρμόσει, να γεμίσει τον εαυτό του με γεγονότα ανάλογα με όσα συνέβησαν στην Πρέβεσα, στον Μουθρωτό, στο Βερδίκι, στην Παγιά. Συμπλήρισμα. Εδώ λέγεται, γράφεται ότι ο Πασόμενς έπιασε αυτούς που δίστευσαν κάποια σπίτια και κάποιες εκκλησίες, τους έκλεισε, τους μαστίγωσε και τους έστειλε πίσω στις πατρίδες τους. Να μην γίνει δηλαδή μέσα στην άουσα τίποτα. Ποια είναι αυτή η δύναμη που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει να γίνει χαλασμός? Πάντως ο χαλασμός και έγινε και στην παράδοση τον βρήκα. Άκουσα από έναν παλιόν τη φράση «Αυτά έγιναν στον πρώτο χαλασμό». Και διαπίστωσα με την έρευνα ότι πράγματι έγιναν φοβερά πράγματα στη διάρκεια της κατοχής του Αλή μέσα στην Άουσα. Δεν θα προχωρήσω, το βιβλίο είναι στη διάθεσή σας, να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο που ενέταξε την παρουσίαση του βιβλίου στα Παύλια, τιμή. Ευχαριστήσω φίλο στον πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών λόγω της αδυναμίας του να περπατήσει, δεν είναι μαζί μας ο Νίκος ο Μέλλος σήμερα, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τον καθηγητή του κύριο Καραθανάση, ο οποίος ήταν ένα από τους φοιτητές του προς την αποδοχή απάνη, με τον κύριο Μέλσον και τον κύριο Καραθανάση, χέρι-χέρι πήγαμε στην έρευνα αυτού του βιβλίου. Μια λεπτομέρεια, οι δυνάμεις, οι ξένες και οι ναούς έχουν γίνει στην Άουσα και καταγράφονται στο βιβλίο. Άπειρα πράγματα. Το 1772, παραδείγματος χάρη, γίνεται σύναξη των Μακεδόνων Επισκόπων και αντιπροσωπιών όλων των μεγάλων πόλεων της Μακεδονίας στην Άουσα με πρωτοβουλία της Ρωσίας, με πειραξιούσιο της Ρωσίας, με χρήματα της Ρωσίας. Γίνεται συζήτηση και αποφασίζεται. Αυτό θα κάνετε εσείς, αυτό θα κάνουμε εμείς. Τι θα έκαναν οι δικοί μας, 25 σώματα Ελλήνων μαχητών, Μακεδόνων μαχητών. Πώς μπορούσαμε να φτάσουμε αυτοί? Το προηγούμενο είναι 300 Μακεδόνες πάνε στη Μυρητό. Γιατί φαίνεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις τώρα ξεκίνησαν να μπερδεύονται στα ελληνικά πράγματα. Όχι, όχι. Στην Άουσα αποφασίζεται να γίνει η δεύτερη σύσκεψη και να δουν και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά τα ανοιχτά θέματα. Και η δεύτερη σύσκεψη γίνεται στην Κοζάνη. Και εκεί πάλι ο Βερίας και ναούς της Δανίου, ο Αρδαμελίου, ο Καμπανίας Θεόφιλος, ο Κοζάνης φυσικά επίσης Θεόφιλος και ένα σωρό άλλοι, κλήρικοι και λαϊκοί.
Γράφω κάπου ότι οι μεγάλες δυνάμεις είχαν φακελώσει όλους τους οπλαρχηγούς και τους ξεχωριστούς πολεμιστές ναυτικούς της Ελλάδος και της Ναύσης. Φεύγω από αυτό το θέμα και πάω να προσθέσω τι γίνεται με την Αγγλία. Η Αγγλία προστάτευσε την Ναύση με τον Έλληνα. Και η Αγγλία κατέστρεψε την Ναύση στο 1862. Δεν λέω περισσότερο. Δεν λέω περισσότερο. Θα βρείτε στο βιβλίο αρκετά και μαζί με τους φίλους μου εδώ, νομοσέους, φιλίστορες και ιστορικούς ερευνητές, θα θεμελιώσουμε κάποιες αλήθειες που πρέπει να τις ξέρει ο τόπος, γιατί αν δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε, στραβά αρμονίζουμε. Το παρελθόν θα πρέπει να γίνει οδηγός για το μέλλον. Είπαν οι αγαπητοί φίλοι για τον Καρατάσο που έγινε ναυμάχος. Όταν βρήκαν τα σκούρα, τράπηκαν προς τους Εγγλέζους. Και μία φρεγάτα, ηχώς, αν θυμάμαι καλά, Αγγλική, έρχεται και όλοι μαζί. Έλληνες και Άγγλοι καταναπαχούν το στόλο της Τουρκίας. Είναι παρούσες οι ξένες δυνάμεις στην Άουσα. Και μάλιστα, ιδιαίτερα στην Άουσα, την οποία δεν την ωρευότανε μονάχα όλοι μας, δεν την ήθελε μονάχα από την άλλη πλευρά η Βαλιδέχανου, την ήθελαν και η κάθε μια από τις μεγάλες δυνάμεις για δικό τους λογαριασμό. Υπάρχει καημένη, άλλαξε 7 σημείες. Δεν γλίτωσε την καταστροφή. Η Άνωσα μας σήκωσε μια σημαία και την κατέβασε πολύ γρήγορα για να ανεβάσει τις σημαίες του Ιψηλάντα. Εγώ ευχαριστώ και πάλι και εσάς όλους οι οποίοι μαθαίνω ότι είστε εδώ και από τη Φλόρινα, να είστε καλά, από τα Πιέρια, από τη Βέρια, από τη Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη αρμάδα ομάδα. Μας έφτασε από την Έδεσα με επικεφαλής, με επικεφαλής τον εξαίρετο συγγραφέα εργασία, Ρωσολόγο, τον κύριο Δημήτρη, κύριε Ευαγγελίδη, να σας δούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πατέρα Πορφύριο, για τον οποίο έγινε πολύς λόγος τώρα τελευταία στην Αθήνα, με αφορμή το έγγραφο αυτό, είναι το πολιτήριο του επιταφείου της Υπαπαντής, του μοναστηριού μας επάνω, στον ναό της Παναγίας του Βερβεντού. Το βρήκε, το έκανε γνωστό και μου επέτρεψε κιόλας να το χρησιμοποιήσω, να κοσμήσει εκεί το πρώτο φύλλο του βιβλίου μου. Πάτερ Πορφύριε, και έπεται συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους αγαπητοί φίλοι, να μου σέει και ξένοι. Ευχαριστώ τον αναπληρωτή δήμαρχο του Δημάρχου και τον αγαπητό επίσης αντιδήμαρχο παιδί του πολιτισμού, τον κύριο Βάντζη. Όλους σας, όλους σας, όλους σας, είμαι ευγνώμων απέναντί σας. Κάτι, μην το ξεχάσω, μην το παραλείψω. Γράφει ότι τα έσοδα του βιβλίου θα πάνε στα συσίδια της σειράς του Μητροπόλεως στην Άουσα. Ούτε ελεήμων είμαι, ούτε σωρακοπού ευεργέτης είμαι, όχι. Αποτείω φόρου ευγνωμοσύνης, αποτείω οφειλές, γιατί είμαι παιδί της κατοχής και επέζησα με τα συσίτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι, το συγγραφέα. Κάποια παρατήρηση ενδεχομένως, κάποια κατάθεση, γνώμης. Αν δεν διαβαστεί το βιβλίο, είναι δύσκολο να κάνουμε ούτε ερωτήσεις ούτε κριτικές. Διαβάστε και σε κάτι. Στην Έλληνα. Τον Οκτώβριο. Ο Πατέρα Φίλος. Έχει κανένα μικρόφωνο εκεί. Λένε ότι τις πόλεις τις τιμούν οι άνθρωποι τους και ότι ο κόσμος τιμάει τον τόπο. Αυτή η πόλη της Νάουσας σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ τυχαία. Γιατί ακριβώς βρέθηκε ένας δάσκαλος να βγάλει μαθητές. Παλιότερα υπήρχε ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής της Θεσσαλονίκης που έλεγε «Δεν θα βγάλω κανένα διδάκτορα, δεν θα βγάλω κανένα μαθητή, γιατί τους έχω όλους να μου κρατάνε το σακάκι». Αυτό είναι μαρτυρημένο και γραμμένο. Ο κύριος Βαλσαμίδης δεν τιμήθηκε από τις τιμές που του δίνουν, αλλά νομίζω ότι τιμάει τον τόπο και τιμάει και το δασκαλίκι, βγάζοντας μαθητές. Κάτι που δεν είπαν οι παρουσιαστές είναι ότι και οι τρεις είναι μαθητές του. Το διαβάσαμε αυτό και να το υπενθυμίσουμε. Ένα αυτό. Δεύτερο, θέλω να πω αυτό που ακούστηκε στην αρχή, ότι τα γράμματα δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο λόγος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ακούστηκε μια ιστορία στην αρχή που δείχνει ότι χρειάζεται πολύς πόνος και η αρχαία έννοια της λέξης πόνος εμπεριέχει και τη λέξη κόπος. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δεν τρέπεται να εκτίθεται ενώπιον μας και δεν τρέπεται να καλέσει και εμένα που δεν είμαι τίποτα σπουδαίο από τις πίσω καρέκλες να έρθουν μπροστά και να το κάνουν υπακοή γι' αυτό, ξέρει ένα πράγμα που δυστυχώς πάρα πολύ το λησμονούν. Ξέρει να τιμάει και τον τελευταίο όπως είμαι εγώ. Και αυτό είναι η αρχή της ανθρωπιάς. Να τιμάς τα μερμήγκια που περπατάνε και να μην τα πατάς. Ένα άλλο που θέλω να πω για τον κύριο Βαλσαμίδη και για την ιστορία είναι ότι δεν πρωτοτυπεί. Συνήθως οι άνθρωποι που παίζουν τα γράμματα θέλουν να πρωτοτυπούν. Θέλουν να κάνουν, ας πούμε, κορώνες ότι ξέρεις εγώ και ούτω καθεξής. Ο κύριος Βαλσαμίδης πήρε έναν ιστό, την ιστορία της Νάουσας, του αυτών των ονομάτων, του Στουγιαννάκη και του Λαταρίδη, και δούλεψε εκεί πάνω. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να παίρνεις λίγο και να το κάνεις πολύ. Συνήθως λέμε ότι γράφουν ιστορία. Αυτό είναι λάθος. Η ιστορία δεν γράφεται. Η ιστορία γράφεται, ξαναγράφεται, διωγγώνεται. Και έτσι ο σεβαστός μας άρχοντας για μια σελίδα της ιστορίας του Πλαταρίδη γράφει ολόκληρα βιβλία. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν τρέπεται να δακρύζει μπροστά στους μαθητές του. Αισθάνομαι πολύ σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξέρει τι σημαίνει πόνος και ξέρει να υπηρετεί. Και τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω, δάσκαλε, και εγώ, πάτε με μαθητή σας αν θέλετε, πολύ παλιά είχε γίνει μια κόντρα στη Βέρεια και επέμενε ένας Βεριώτης ότι αυτός είχε την αλήθεια και αυτός ήξερε τα πάντα.
Εμείς ταπεινά είπαμε μία άλλη άποψη και ο Βεριεύς μας καταράκωσε, μας κατατρόπωσε. Μόνο αυτός ξέρει τα πάντα. Ο δάσκαλος μας ευχαρίστησε και αποδέχτηκε την πρότασή μας και έτσι λοιπόν ένα συμπίλημα φράσεων Βυζαντινών, λέξεων Βυζαντινών που το ερμήνευαν με κάποιους τρόπους, ο δάσκαλος πίστηκε και ότι ερμηνεύεται κάπως διαφορετικά. Θα το θυμάστε, πιστεύω. Την πλάκα του Αγίου Θεοφάνη. Έτσι. Την πλάκα του Αγίου Θεοφάνη. Και η ερώτηση, δάσκαλε, είναι η εξής. Εκεί η συμβολή σας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ήσασταν στη Βέρεια, ήσασταν στο Αγιώρος τότε. Και τώρα θέλω να πω ότι και στο θέμα της υπαπαλής και στο θέμα της έρευνας που πρέπει να κάνουμε όλοι μας και στη Μητρόπολη, στα αρχεία, θα βοηθήσετε πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία για την άδουσα τόσα όσα υπάρχουν για άλλες πόλεις. Ελάχιστα. Σε αυτό, δάσκαλε, θα βάλουμε ένα ερωτηματικό και ευχόμενος και πάλι και πολλάκες μακροβιότητα και πίον χείρας, θα δείτε ότι στον Άθωνα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την Άουσα. Και μάλιστα την Άουσα της πριν από την Επανάσταση. Μπράβο. Έτσι. Και δεύτερον, έλεγα πριν στον κύριο, συγγνώμη τώρα που μονοπολώ το λόγο, έλεγα πριν και στον κύριο Ελευθεριάδη, ότι κάπου το 1865 η Νάουσα έχει έναν φοβερό εκπρόσωπο στο Άγιον Όρος, έναν γιατρό, μιλάμε για 1865 τώρα έτσι, γιατρός, επίσημος γιατρός στο Άγιον Όρος, ο οποίος συνδέεται με ένα αγιολείψανο αγιορείτικο και δεν παραλείπει να σημειώνει ότι είναι Ναουσαίος. Αυτό άλλη φορά αυτό πούμε. Επίσης, εμείς στη Σιμονόπετρα είχαμε κάποιους Ναουσαίους, οι οποίοι είχαν χρεωθεί, είχαν πάρει χρήματα από το μοναστήρι για κάποιες δικές τους εργασίες. Έχουμε ονόματα, έχουμε πολλά πράγματα που πρώτο ο Θεός εσείς θα τα αναδείξετε βγάζοντας τόμο Ναούσα και Άγιον Όρος. Όταν ο Θεός σας δώσει, εγώ θα είμαι δίπλα σας. Η ερώτησή μου λοιπόν, δάσκαλε, είναι η εξής. Έχω έναν ενδόμηχο λογισμό ότι ο Αλίπασάς μισούσε τους Ναουσαίους και για έναν άλλο λόγο. Γιατί έφυγαν από τα Γιάννενα και ήρθαν εδώ. Είναι μια υπόθεση αυτή, χρήζει έρευνας. Ναι. Ως προς την Υπαπαντή, το μοναστήρι αυτό, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απλή ιστορία. Και άμα ταυτίσετε τα ονόματα που πιστεύω ότι το έχετε ταυτίσει, τα έχετε ταυτίσει, έχει ταυτίσει πολλά και ο αγαπητός αδελφός ο Νίκος Χατζιωάννου, τα ονόματα των ιερέων που υπογράφουν, προσωπικά πιστεύω ότι είναι οι παπάδες του Αγιώργη. Και πιστεύω ότι είναι αυτοί που σφάχτηκαν. Τώρα, γιατί καταστράφηκε η Υπαπαντή, πράγματι αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας φιλώ το χέρι. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, άλλη τοποθέτηση. Thank you.
Δάστε καλά. Δάσκαλε, να δεις, δάσκαλε. Τι πω σε λέω, άρχοντα, να δεις. Τι πράγμα, παρακολουθώ. Τι κάνεις. Χριστός. Ναι, έφυγε. 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 Έχουμε μια...